ήταν οδηγός της μίας από τις δύο αμαξοστοιχίες που παραλίγο να συγκρούνταν με τοπικά μέσα στον αστικό ιστό, περιγράφει στον Αλφα καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές που έζησε και τους χειρισμούς που έκανε όταν κατάλαβε ότι ένα άλλο τρένο ερχόταν κατά πάνω του. Εγώ μέσα του ασυρμάτου VHF φώναξε στον συνάδελφο μηχανοδηγό το εξής: 1307 σταμάτα. Έχω φύγει εδώ και ώρα από την Αθήνα. Η μετοπική σύγκρουση αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, πριν οι δύο αμαξοστοιχίες που ήταν γεμάτες επιβάτες μπουν σε μονή γραμμή σε τυφλό σημείο. Μονή γραμμή τώρα στο 2024, μια μονή γραμμή να εξυπηρετεί, πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις. Ο εισαγγελέας που διέταξε αμέσως προκαταρκτική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιό του τις ηχογραφημένες συνομιλίες μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Σκα, περιμένουμε κάτι. Σκα, 1307. Μονή γραμμή προς Αθήνα. 1307, μονή γραμμή προς Αθήνα. Ο οδηγός της μίας αμαξοστοιχίας, ακούγοντας τη συνομιλία του σταθμάρχη με τον άλλο μηχανοδηγό, κατάλαβε πως κάτι δεν πηγαίνει καλά και πως το άλλο τρένο έρχεται πάνω του. Και τότε άρχισε να φωνάζει στον άλλο μηχανοδηγό να σταματήσει. 1307, πού πας? Έχω φύγει ώρα από την Αθήνα. Έχω βγάλει αναγγελία. Τότε αντιλήφθηκα ουσιαστικά ότι τον έστελνε πάνω μας. Εγώ εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι πάει να γίνει, προχώρησα σε πλήρη σπέδι για μείωση της ταχύτητας, αλλά ταυτόχρονα μην αντιληφθεί και ο κόσμος ότι υπάρχει κίνδυνος. Μόλις ο σταθμάρχης Αθηνών άκουσε την εντολή του σταθμάρχη, του ΣΚΑ επικοινώνησε μαζί του μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας των τρένων για να προλάβει το κακό. Σου έχω στείλει το 1210. Γιατί μου διώχνεις το 1307? 150 χρόνια πίσω είμαστε. Δεν θα τρακάρει το τρένο. Τι δεν έχουμε δει εδώ? Σας λέω και στο παραπέντε πολλές φορές σταματάνε τα τρένα. Την αντίδραση των μηχανοδηγών προκάλεσε η ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι μηχανοδηγοί έκαναν το καθήκον τους στηρώντας το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος αποφυγής περιστατικών και αντιμετώπισης παρόμοιων απρόβλεπτων καταστάσεων. Αυτό το πράγμα είναι ψευδές. Ο μόνος τρόπος απόλυτα ασφαλής για να αποφεύγουν τέτοια συμβάντα είναι η ύπαρξη ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, όπως δικαιούμαστε να έχουμε και όπως έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργήσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση μετοπικής σύγκρουσης, λέει στον Αλφα ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Το ότι επικοινώνησαν συνέχεια μεταξύ τους και επομένως έδωσαν λύση στο πρόβλημα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ταχύτητες ήταν μικρές, φυσικό ήταν οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης να είναι απολύτως αδύνατη. Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν την δήθεν μετοπική σύγκρουση που δεν υπήρχε ενδεχόμενο σε καμία περίπτωση να γίνει, αποτελούν απολύτως παραπληροφόρηση. Λοιπόν, κοντά μας είναι η Μαρία Κολοβού και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και τις συνομιλίες, τι προκύπτει? Ότι υπάρχει μια τυφλή διαδρομή και εμένα πραγματικά εντύπωση μου κάνει. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν μονές γραμμές ακόμη. Να σου κάνει εντύπωση, Μαρία, ότι η τυφλή γραμμή ξεκινάει από το σταθμό Λαρίσης μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, δηλαδή στην καρδιά της πόλης, εκεί που μετακινούνται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, πάρα πολλοί σειρμοί, ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Αυτή λοιπόν η σειρμή είναι τυφλή. Τώρα, για να μην ανησυχήσουμε και τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν οι επικοινωνίες με τα VHF, υπάρχουν οι επικοινωνίες, οι ενσύρματες, υπάρχουν και οι χειρόγραφες επικοινωνίες. Δηλαδή, υπάρχουν τρεις δικλείδες ασφαλείας εκτός από το σύστημα το ηλεκτρονικό που υπάρχει στον κεντρικό σταθμό. Τι σημαίνει τώρα αυτό στο συγκεκριμένο και με αφορμή το χθεσινό πρωινό περιστατικό, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Έγινε ένα λάθος από τον σταθμάρχη του ΣΚΑ. Αυτό είναι δεδομένο. Έδωσε πράσινο φως στο σειρμό από το ΣΚΑ για να κατευθυνθεί προς το σταθμό Λαρίσης. Ενώ την ίδια ώρα με το συγκεκριμένο χαρτί που έχουν αναρτήσει και οι μηχανοδηγοί στο site τους, φαίνεται ότι έχει τηρηθεί το πρωτόκολλο. Έχουν γράψει, έχουν πάει, βάλει τη σφραγίδα ο μηχανοδηγός. Έχει βάλει τη σφραγίδα ο σταθμάρχης, σύμφωνα με την οποία δίνει και αυτό το πράσινο φως. Αυτό που προκαλεί αίσθηση, Μαρία, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ακριβώς. Είναι ότι όλα αυτά γίνονται χειροκίνητα. Δηλαδή, προφανώς έχουν βάλει τις υπογραφές τους και δείχνουν ότι έχουν κάνει οι άνθρωποι τη δουλειά τους και έτσι πρέπει. Δεν είναι όμως κάπως περίεργο όταν λέμε ότι μπορείς να κάνεις track down, που λένε και οι νέοι, ένα φαγητό.
φαγητό στο κινητό σου, να πρέπει αυτοί να λειτουργούν με τα χαρτιά. Και είναι και αυτό που καταγγέλνουν και οι ίδιοι, ότι πολλές φορές αυτό έχουν πει, ότι καθημερινά κινούνται τόσοι χιλιάδες επιβάτες στα συγκεκριμένα σημεία και ουσιαστικά κινούνται με ένα τυφλό δίκτυο. Να τονίσουμε, τυφλά δημικτυα. Και να τονίσω βέβαια σε αυτό, ναι, ότι ευτυχώς όλοι λειτουργήσαν επαγγελματικά χθες. Πολύ σημαντικό. Και είναι και δεκτό και το ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, θα είχαμε μία σφοδρή σύγκρουση που δεν θα μπορούσε να αποτραπεί, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα οι Σερμοί να φρενάρουν πιο γρήγορα τα βαγόνια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο το σταματάμε όποτε θέλουμε. Θέλει πάρα πολλά, θέλει τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο για να φρενάρει η κάθε αμαξοστοιχεία. Τώρα υπάρχουν ακόμα τα τυφλά δίκτυα, οφείλονται στον Ντάνιελ, είναι από το Λιανοκλάδι και το Δομοκό. Αυτά μόλις τέλος πάντων ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί ανακατασκευής, θα αποκατασταθεί και η τηλεδιοίκηση. Και βεβαίως αξίζουν στη χαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς, τους επαγγελματίες που αντέδρασαν τόσο άμεσα, γιατί και τα καλά πρέπει να τα λέμε. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.